Συμβούλιο, γιατί θεωρώ ότι είναι διακριτή η ρόλη μας, αλλά διατηρώ για τον εαυτό μου τη δυνατότητα, το δικαίωμα να παρεμβαίνω σε κάποια θέματα μείζωνος σημασίας όπως αυτό που απασχολεί όλα τα Ιόνια νησιά. Εάν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, παίρναμε ως βεβαιότητα αυτά που είπε ο κ. Κουντούφας, είναι σίγουρο ότι σκορπίζεται έτσι μια τεράστια ανησυχία σε όλα τα Ιόνια νησιά. Και στην Κρήτη και στη Δωδεκάνησο και σε κάποια νησιά των Κυκλάδων, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Παρακολούθησα τον κύριο Σκιαδαρέση, ο οποίος μου έκλεψε, μέσα εισαγωγικά το βάζω, όλη την επιχειρηματολογία μου, αφού σας θυμίσω το εξής. Είμαι δικηγόρος και συμμετέχω και με πρωτοβουλία δικιά μου σε μια επιτροπή που συνέστησε ο Δικηγορικός Σύλλογος, αλλά δυστυχώς χάσαμε τον πρόεδρό μας λόγω θανάτου, η οποία επιτροπή των νομικών είχε ως αποκλειστικό καθήκον. Αν έχει την καλοσύνη, κάποιος μιλάει και τέλος πάνω. Να διεκδικήσει, όχι να διεκδικήσει, να αναγνωριστεί ότι ολόκληρη η επιχώριος ή η εγχώριος περιουσία κατά την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα περιήλθε στους τότε δήμους και ουδέποτε άλλαξε αυτό το νομικό καθεστώς από την ένωση και εντεύθεν. Θα θυμίσω στους Κερκυραίους που συμμετέχουν στις συνεδρίες αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι με πρωτοβουλία του Δήμου υπήρξε μια ημερίδα στο Δημοτικό Θέατρο όπου είχε κληθεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κ. Κασιμάτης, ο οποίος είχε αναλάβει δικαστικά την υπόθεση με το αντίστοιχο περιεχόμενο και αντικείμενο στα Κύθυρα, όπου η δικαστική διαδικασία απέβει ευνοϊκή για τα νομικά επιχειρήματα των κατοίκων των Κυθύρων, και εκεί αναγνωρίστηκε αυτό που πριν από λίγο είπε ο κ. Σκιαδαρέσης, ότι δεν υπάρχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου επί οποιασδήποτε έκταση των Ιωνίων νησιών. Αντίθετα, μόνο στους Δήμους έχει αναγνωριστεί ιδιοκτησιακό καθεστώς με την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, και αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ουδέποτε όμως υπήρξε το νομικό και το πολιτικό θάρρος στην τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών μας να αμφισβητήσει το κράτος και να διεκδικήσει με το κράτος, γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτή η περίεργη κατάσταση που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια απέραντη θολούρα σε σχέση με την κυριότητα των εκτάσεων αυτών, αλλά και άλλων μη δασικών εκτάσεων ακινήτων. Συνάντησα στην καριέρα μου πολλές τέτοια προβλήματα στην Κέρκυρα σε διάφορα κίνητα και πάντοτε το ελληνικό δημόσιο υποχωρούσε θεωρών μέσα σε πρακτικά συμβασμού ότι η περιουσία, η τότε περιουσία και του Δήμου και κυρίων και άλλων Δήμων ήταν η ιδιοκτησία των Δήμων και όχι του ελληνικού δημοσίου. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι καταμέτρησα στα τρία νησιά πλην της Κέρκυρας 1.000.000 στρέμματα τα οποία θα καταχωριστούν στο χρηματολόγιο από το ελληνικό δημόσιο. Έχετε αντιληφθεί πόσες χιλιάδες ανθρώπων, πολιτών των νησιών μας, θα μπουν σε μια διελκυνστίδα να αποδείξουν την κυριότητά τους σε ένα ακίνητό τους που έχει χαρακτηριστεί ως δασικό? Έχετε αντιληφθεί τι χρηματοβόρες διαδικασίες θα υπάρξουν, τι δικαστήρια θα ανοίξουν και σε κάθε περίπτωση τι χρηματοβόρες διαδικασίες θα πέσουν πάνω στα κεφάλια του λαού της Επτανήσου και τι ψυχοφθόρες δικαστικές διαδικασίες θα ακολουθήσουν? Εάν δείτε την παγίδα που υπάρχει, και μιλάμε νομική, διότι ο κύριος Κουντούφας, παρά το γεγονός ότι δήλωσε ότι δεν είναι νομικός, ο κύριος Αμυράς είναι βέβαια ότι δεν είναι νομικός, μίλησα με τη βεβαιότητα 100 επιστημόνων, καθηγητών Πανεπιστημίου της νομικής, ενώ αγνοούν πλήρως το ιστορικό που πριν από λίγο σας περιέγραψα έτσι πολύ αμυδρά. Θα σας πω λοιπόν χαρακτηριστικά, μόνο με την ανάγνωση του άρθρου 152 του νόμου 4819, που πολλοί το ανέφεραν αυτό το άρθρο, έτσι, που λέει ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να μην κάνει τη δήλωση καταχώρηση στο ελληνικό δημόσιο στα Ιόνια νησιά. Υπάρχει, το είπε κάποιος αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία εγκύκλιος η οποία ακυρώνει στην κυριολεξία και τον νόμο τον προηγούμενο που
αναφέρθηκα προηγούμενα, δηλαδή το άρθρο 152 του νόμου 48-19, ακυρώνει όλα όσα είπα προηγουμένως και κυρίως περιγράφει, ακούσατε, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που σε μια περιοχή δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες της χρηματογράφησης ή έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εγγραφές, οι υπηρεσίες του δημοσίου οφείλουν να υποβάλουν δήλωση για όλες τις εκτάσεις που φέρουν βασικό ή χορτολιβανικό χαρακτήρα, καθώς ακόμη και αν δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, στα Ιόνια νησιά δεν υπάρχει ίχνος τίτλου στο ελληνικό δημόσιο, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν οι πολίτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας συνταχθέντες μέχρι την 1η Εβδόμου του 2001. Μεταφέρεται δηλαδή, καταστρέφεται. Με ύπουλο τρόπο εξαφανίζεται το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του των ιδιωτών ή υπέρ του Δήμου εμπλοκειμένο σε πολλές των εκτάσεων, των δασικών εκτάσεων, και πρέπει να αποδείξουμε εμείς στο δημόσιο ότι είμαστε ιδιοκτήτες. Είτε έχουμε τίτλους μέχρι το 2001, είτε διαχρησικτησίας. Έχετε αντιληφθεί πού μας οδηγούν, πού οδηγούν τον κερκυραϊκό λαό, πού οδηγούν τον λευκαδίτικο, τον κεφαλονίτικο και τον ζακυνθινό λαό, όταν υπάρχει δεδικασμένο και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ιρουμπάγου σε σχέση με το νομικό καθεστώς των ακινήτων αυτών μετά την ένωση με την Επτάνησο. Αντιλαμβάνεστε πού μας οδηγούν. Θεωρώ το θέμα ως μείζωνο σημασίας. Είπε ο κύριος Ιάννου κάτι πολύ σωστό νομικά. Από πού και ως πού είναι υποχρεωμένοι οι επτανησιώτες πολίτες να αποδεικνύουν στο δημόσιο την ιδιοκτησία τους, και αν δεν την αποδείξουν γίνεται ιδιοκτήτης το ελληνικό δημόσιο τη στιγμή κατά την οποία και νομικές κατασκευές μεταγενέστερες της Ένωσης της Επτανήσεως με την Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν κυριότητα υπέρ του δημοσίου. Από πού και ως πού προκύπτει. Στην προκείμενη περίπτωση η μόνη δυνατότητα που θα μπορούσε να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο ιδιοκτησία στα Ιόνια νησιά είναι να περάσει ο χρόνος να κλείσουν οι καταχωρήσεις στα κτηματολόγια, να περάσουν 20 χρόνια και αυτά που θα προκύψουν τα κίνητα, τα μη καταχωρισμένα, να θεωρηθούν ως αδέσποτα, ως αγνώστου ιδιοκτήτη και να περιέλθουν σύμφωνα με τον νόμο εις το δημόσιο. Η μόνη λύση κατ' εμέ είναι να καταχωριστούν όλα τα ακίνητα αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές εκτάσεις από τους κατατόπους δήμους στα κτηματολόγια εφόσον έχουν ανοίξει, και τότε να έρθει το ελληνικό δημόσιο να φέρει τίτλους, έστω και έναν τίτλο, έναν, κάτι, ακόμα και μίσθωση, ακόμη και οποιαδήποτε επενέργεια επί των ακινήτων αυτών, να αποδείξει την ιδιοκτησία του πάνω σε αυτό. Πέρα του γεγονότος ότι εμένω και επιμένω και συμφωνώ με τον κύριο Σκιαδαρέση ότι πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση να ως απλός πολίτης να αποδείξει την κυριότητά του πάνω στα ακίνητα αυτά, και τα κτηματολόγια θα πρέπει να μην το αναγνωρίζουν τη δυνατότητα αυτή έτσι γενικά και όριστα με μια δήλωση του δασάρχη να αποκτάται από το ελληνικό δημόσιο μια τεράστια περιουσία 1.000.000 στρεμμάτων στα νησιά μας. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αυλονίτη. Ο κύριος